Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου παιδιά. Τι κάνεις Δημήτρη? Να πούμε ποιος είναι ο Δημήτρης. Όχι. Εντάξει. Όχι λοιπόν, πάμε να πούμε ποιος είναι ο Δημήτρης. Βασικά ο Δημήτρης, ναι. Θα πούμε κουτσομπολιό, είναι το πρώτο μου αφεντικό σε τεχνολογική εταιρεία. Πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Αλλά για πες μας Δημήτρη, τι κάνεις στη ζωή σου. Γενικά. Πες γενικά, ειδικά. Θα αρχίσει γενικά και μετά θα αρχίσει να κάνει. Θα μπει στα πιπεράτα μετά στα κουτσομπολιά. Σαν επάγγελμα είμαι προγραμματιστής. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέω τουλάχιστον στους φίλους. Έτσι. Ταπεινό παιδί. Το πρωί. Το βράδυ δεν λέμε τι κάνει. σε άλλο κοινό. Συνήθως δηλώνω head of engineering για την ομιλία. Οκ. Okay. Άρα είσαι σε μια εταιρεία που λέγεται ομιλία. Σωστά. Είσαι head of engineering. Τα λέω για να καταλάβει ο κόσμος, ξέρω. Γιατί ναι, τα λέω λίγο ταπεινά εσύ. Είναι πρώτο μου podcast γενικά. Δεν πειράζει. Είναι η πρώτη φορά για όλους συνήθως. Τέλεια. Τι κάνει, θες να μας πει λίγο για την ομιλία, τι κάνετε εκεί? Ναι, η ομιλία φτιάχνει διαλογικά συστήματα. Conversational systems λέγεται στα αγγλικά. Πρακτικά αυτό που κάνουμε είναι ένα Siri ή μια Cortana για μεγάλες εταιρείες, κυρίως τράπεζες. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγκατιστούμε το software μέσα στην εταιρεία ή στο cloud αυτή τη στιγμή. Και παίρνει κάποιο το τηλεφωνικά κέντρο των εταιρείων και απαντάει ένα αυτόματο σύστημα με το οποίο κάνει φυσικό διάλογο. Αν το σύστημα δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει, προφανώς σε μεταφέρει σε πραγματικούς ανθρώπους. Αυτό κατά βάση. Αναπτύσσουμε δηλαδή όλη αυτή την τεχνολογία γύρω από τέτοια συστήματα. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Καλά, παιδιά, καλά όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να μπούμε στα πιπερά τα θέματα, αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, και να τα πιάσουμε, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Νούμερο 1. Head of engineering. Άρα, είσαι προγραμματιστής, καταλαβαίνεις, καμπάζεις από κώδικα γιατί το κάνεις χρόνια. Κάνω πολλά χρόνια. Και δουλεύεις και με κόσμο, δηλαδή είσαι να διαχειριστείς ανθρώπινο δυναμικό. Σωστά. Σωστά. Και αναγκαστικά συναναστρέφεσαι και με ανθρώπους που είναι σε αντίστοιχη φάση, ας πούμε, με σένα. Ναι. Που είναι managers, αλλά είναι και τεχνικοί και τα. Και όχι μόνο. Ωραία. Συναναστρέφουμε και αποκλειστικά με managers. Ναι. Δεν είναι καθόλου τεχνικοί. Λοιπόν, πάμε. Θέμα product manager. Sorry, πες. Όχι, θέλω να κάνω μια πρώτη ερώτηση. Στην ομιλία ουσιαστικά είπες ότι είσαι head of engineering. Άρα θεωρητικά είσαι πάνω-πάνω οποιονδήποτε άλλο τεχνικό, να το πω έτσι πολύ απλά. Ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο. Ο CTO, ας πούμε, είναι πιο πάνω από μένα τουλάχιστον. Στο οργανόγραμμα της ομιλίας. Okay. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό. Ποια είναι η διαφορά τυπικά μεταξύ ενός head of engineering και ενός CTO? Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που είναι? Κοίταξε, πρακτικά και εγώ δεν τις ξέρω. Να! η αλήθεια είναι, ενώ εξαρτάται από την κάθε εταιρεία. Σε εσάς? Όχι σε εμάς, γενικά. Η κάθε εταιρεία ορίζει διαφορετικά το ρόλο του CTO και διαφορετικά του Head of Engineering. Κάποιες εταιρείες δεν έχουν Head of Engineering. Νομίζω. Sorry, πετάω. Ναι, για πες. Γιατί μου αρέσει να πετάω, τίποτα άλλο. Νομίζω η βασική διαφορά είναι ότι κάποιες φορές χρειάζεται κάποιον CTO ο οποίος είναι πιο κοντά στο domain με το οποίο ασχολείται η εταιρεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, Σωστά. στο conversational intelligence, ενώ μπορεί να χρειάζεται κάποιον engineering, head of engineering, ο οποίος θα είναι πιο κοντά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, εξηγώ. Okay. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε μια εταιρεία που κάνει, ξέρω εγώ, εισιτήρια ή αεροπορικές. Ωραία. Μπορεί ο CTO να είναι πιο κοντά στο πώς δουλεύουν, για παράδειγμα, τα exchanges και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορείς να μιλάς με αυτές τις εταιρείες, χωρίς να καταλαβαίνει απαραίτητα την τεχνολογία με την οποία το κάνει. Ενώ να χρειάζεται κάποιο head of engineering, ο οποίος θα ασχοληθεί με το γράφουμε, ξέρω εγώ, Java, C, Python, δεν έχει σημασία, και μπορώ να οργανώσω καλά την ομάδα να γράφει καλά κώδικα σε αυτά. Δηλαδή, Σωστά. εκεί θα έλεγα ότι. Αυτό μάλλον έχω δει σε παραδείγματα. Ναι. Εγώ πολλές φορές το λέω ότι το head of engineering είναι κάνει λίγο το actual execution κάποιων πραγμάτων. Okay. Okay. Ενώ ο CTO μπορεί να έχει λίγο το vision του business και το vision του τεχνικού. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε αυτό και πολλές φορές αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε κάποιο execution plan. Okay. Οπότε εγώ είναι σαν να τρέχω το everyday work και ο CTO μπορεί να ορίσει την κατεύθυνση. Okay. Άρα μπορούσαμε να τα βάλουμε, που δεν είναι ποτέ, σε εντελώς αυστηρά κουτάκια, ο CEO δίνει την κατεύθυνση της εταιρείας,
ο CTO με βάση την κατεύθυνση της εταιρείας δίνει την τεχνολογική κατεύθυνση, το head of engineering ναι. αναλαμβάνει αυτό το πράγμα όντως να συμβεί και να σωστά, γίνει σωστά, σωστά με σωστά. Το λιγότερο δυνατό κόπο και... Σωστά, σωστά. Όλα αυτά. Τώρα, ξαναλέω, αυτό η κάθε εταιρεία το ορίζει λίγο ναι. διαφορετικά. Υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν head of engineering, έχουν καθαρά CTO που κάνει το ρόλο και των δύο. Okay. Και εγώ πολλές φορές δίνω κατεύθυνση σε πράγματα. Αυτό λέει, δεν μπαίνω ποτέ σε κουτάκια. Ακριβώς, δεν είναι ξεκάθαρα τα όρια που ξεκινάει ο ένας ρόλος και που σταματάει. Θα μπορούσες κάλλιστα κάποιες φορές να λες ότι είμαι και CTO, αλλά αυτό δεν είναι επίσημος όρος. Ρόλος μου. Εμείς γιατί είχαμε head of engineering στο Sourcelet. Να σου πω κάτι, στην επόμενη εταιρεία που θα ανοίξουμε, που θα κάνουμε τρεις μας, με Δημήτρη θα είμαι head of engineering. Ωραία. Εγώ θέλω να είμαι CEO, εγώ θέλω να είμαι μαϊντανός και θέλω να φέρω ότι είμαι κορυφή και να κάνω το marketing. Αλλά μεταξύ μας εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι στην εταιρεία. Επίσης, CTO να ξέρετε ότι εμφανίζεται, πηγαίνει σε συνέδρια, κάνει public speaking και τα λοιπά πολλές φορές. Θα το κάνεις και αυτό. Νομίζω και το Amazon, αν δεν κάνω λάθος, ο αντίστοιχος το AWS κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Όντως κάνει, όντως για τον. Δεν θυμάμαι τον Μάτο, αλλά το. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι ένας μεγαλός ομίλος. Είναι μπάλκι. Λίγο μπάλκι. Νομίζω βασικά είναι αυτό. Δηλαδή, πάντα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να έχει ανάγκη από CTO και head of engineering. Υπάρχουν εταιρείες που έχω δει που δεν έχουν για παράδειγμα CTO και έχουν μόνο head of engineering. Έχει δει τέτοιο πράγμα. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες που δεν είναι. Δεν χρειάζεται κάποιον ο οποίος να καταλαβαίνει τον domain. Χρειάζεται κάποιον να στρίξει την ομάδα τεχνική. Και δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό θα είναι CTO. Να σου πω, πώς βλέπεις τους developers να επικοινωνούν και να... Λοιπόν, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Η εταιρεία θέλει να πάει κάπου και υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, μπιζνεσικές. Ναι. Το γεφύρωμα αυτόν με τον developer που εν τέλει θα το υλοποιήσει, είναι ζώρικο, ε! Είναι δύσκολο, ναι. Γιατί προφανώς καταλαβαίνεις ότι κάθε developer έχει τα δικά του goals. Ναι. Και από τη μία, από την άλλη, έχει το δικό του τρόπο να καταλαβαίνει τα πράγματα. Δηλαδή, το να μιλήσω σε ένα developer και να του πω το αλφα πράγμα, μπορεί να το καταλάβει πολύ διαφορετικά από το intention που είχα εγώ. Δηλαδή, όταν του το έλεγα, είχα άλλο σκοπό και αυτός κατάλαβε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το οποίο δεν ισχύει μόνο για developers, έτσι προφανώς. Ισχύει σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Οπότε θέλει αρκετά καλά people skills νομίζω για να μεταφέρεις αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι τα έχω προς Θεού, αλλά είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να το εξελίξω. Δεν τα έχετε, τα έχουν βάλει για πλάκα εκεί. Βασικά παιδιά δεν είχαν άλλη επιλογή νομίζω σε κάποια φάση. Είναι επειδή είναι όμορφος και περνάει ρε παιδί μου. Ξέρεις που έχω διαβάσει είναι το ύψος φίλε. Είχα διαβάσει κάπου ότι αν παρατηρήσετε σε θέσεις υψηλόβαθμες συνήθως είναι. Λευκή, ψηλή, αδύνατη άντρες φάση. Πάλι είμαστε διαφορετικοί γιατί εμείς έχουμε CEO κοντό και μαύρο. Καλά. Ναι, το είχα διαβάσει. Ότι ίσχυε αυτό ότι γενικά δηλαδή είχε μια στατιστική και λέγανε ότι. Όχι κοντό, εντάξει, sorry. Αλλά όχι, ψηλό δεν είναι. Όχι, νομίζω είμαι κάτω από το μέσο όρο. Επειδή κάπου το έψαχνα τελευταία. Έχει αναζητήσει. Αλλά κιόλα επειδή έκανα στρατό πέρυσι και ήμουν πολύ καιρό μέσα, έχω ασπρίσει. Και έχω ψηλό στεναχωρηθεί γι' αυτό. Αλλά θα το φτιάξουμε το καλοκαίρι φέτο. Θα κάνουμε άλλα δύο podcast σαν το προηγούμενο που ήταν με τον ήλιο. Οπότε θα προστίθενται shades. Μάλιστα. Ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό γενικά, ειδικά από εκεί που πρέπει κάτω από το business να φτάσει στους developers, γιατί είναι ένα σπασμένο τηλέφωνο που αλλάζει και domains, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, κάτι που είναι conversational intelligence μέχρι να φτάσει σε Python. Σωστά. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εκεί να. Και εμείς έχουμε. Έχει χαθεί μπάλα. Σωστά. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και διαφορετικά τις τεχνολογίες. Δηλαδή, η ομάδα που ασχολείται με το speech recognition έχει άλλα skills από την ομάδα που ασχολείται με τα web service. Να σου πω, βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή στην ίδια εταιρεία, άτομα τα οποία είναι με την τεχνολογία Α και άτομα τα οποία είναι με την τεχνολογία Β. Δεν μιλάμε JavaScript, ξέρω εγώ, Python, πάρε δύο backend τεχνολογίες. Ακόμα και αυτό είναι. Ναι, να έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ναι, πολύ. Είναι εντελώς διαφορετικό το mindset, ας πούμε, και το τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το software του καθενός, τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους στη C++ που ανακαλύπτουν την τροχό από το μηδέν γιατί έχουν μάθει όλα να τα φτιάχνουν μόνοι τους. Μπορεί να φτιάξουν ένα HTTP server χωρίς να ψάξουν αν υπάρχει ήδη σαν framework. Ναι, okay. Γιατί 9 στις 10 φορές μπορεί να μην υπάρχει κάτι έτοιμο φάση. Ναι. Γιατί μπορεί. Έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που είναι λίγο σε πιο level είναι tinkerers. Τους αρέσει να πειράζουν πράγματα. Να τα φτιάχνουν μόνοι τους παρά να βρίσκουν έτοιμα πράγματα.
από το να ανακαλύψουν ένα πρωτόκολλο από μόνοι τους, ενώ υπάρχει το HTTP που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν με κάποιο τρόπο. Έχετε κάνει τέτοιο πράγμα. Ναι, σε κάποιο βαθμό. Έχουν φέρει πρωτόκολλο. Ναι, ας πούμε στο speech recognition, προφανώς έχουν φτιαχτεί κάποια πράγματα και 10 χρόνια πίσω, 15 που η τεχνολογία ήταν αρκετά διαφορετική από ό,τι είναι τώρα, αλλά έχουμε. Αντί να χρησιμοποιήσουμε HTTP, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, ή WebSockets, ή okay. παρόμοιες τεχνολογίες. TCP Socket. Έχω φτιάξει TCP Socket με custom πρωτόκολλα, τα οποία είναι, στέλνεις μια γραμμή text που είναι όλο το πρωτόκολλο σε string, new line για να αλλάξει το πακέτο και πάει λέγοντας. Έχουμε κάνει και τέτοια, έχουμε ναι. και τέτοια okay. κίσεις, ναι. Έτσι δεν είναι τα μέτρα του Προμήθειους, γραμμή με γραμμή που είναι HTTP όμως, δεν είναι το format. Καλά, εντάξει, δεν σε νοιάζεις είναι μετά. Απλά το δικό του application layer είναι... Σωστά, απλά άμα, ναι. άμα σκεφτείς, ας πούμε, ότι αν πας σε low level όπως είναι τα TCP sockets, συνήθως δεν έχεις string. Όχι, είναι bytes. Ακριβώς είναι bytes, είναι κάτι binary το οποίο το μεταφράζει. Αν μπορείς να το πεις τώρα, απλά επειδή εμένα μου δημιουργήθηκε τεχνολογική απορία. Δεν λέω ότι είναι λάθος, έτσι. Ναι, πιστεύω, όχι, ούτε εγώ. Ότι... Χρησιμοποιείται. είναι στάνταρ το μήκος των bytes που ξέρετε, ή διαβάζετε μέχρι να βρείτε ένα delimiter και μετά. Συνήθως πάει με τον delimiter. Αλλά okay. σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σε κάποια άλλα πακέτα, έχουμε και byte length στην αρχή, οπότε έχετε. Το size του πακέτου και μετά ακολουθεί το πακέτο. Mm. Το οποίο γίνεται και σε πολλά πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στέλνει το size, το packet yeah. size στην αρχή. Λέγαμε. Sorry, θέλω να πεις κάτι. Όχι, δεν είναι. Σκεφτόμουν βασικά. Το έχω κάνει μια φορά κι εγώ αυτό. Και σκέφτομαι αν γιατί το είχα κάνει. Αλλά... Έχει υλοποιήσει τη SPI πρωτόκολλο. Δεν έχω υλοποιήσει ουσιαστικά πρωτόκολλο. Δεν έχω υλοποιήσει πρωτόκολλο, αλλά ουσιαστικά είχα φτιάξει δικό μου τύπο αρχείου. Okay. Που... Πρακτικά είναι το πώς θα δομήσεις μια πληροφορία. Δηλαδή, επειδή το οτιδήποτε. Τι αρχεία ήταν αυτά, για να βάλω context. Ουσιαστικά θέλαμε αρχεία τα οποία ήταν κυματομορφές από σήματα. Okay. Και αυτές οι κυματομορφές από σήματα τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλούς αριθμούς, οι οποίοι είναι timestamp, πότε έγινε αυτό δηλαδή, και μια τιμή. Αλλά επειδή δειγματοληπτής στάνταρ χρόνο, δεν χρειάζεται πάντα να ξέρεις το timestamp. Okay. Αν λοιπόν πήγες να το κάνεις με ένα κλασικό τρόπο. Να το βάλεις σε JSON, CSV ή κάποιον τρόπο τέλος πάντων στάνταρ, το μέγεθος του αρχείου μεγάλωνε πάρα πολύ. Ναι, οπότε. Οπότε ουσιαστικά έφτιαξα ένα custom header ο οποίος ήταν βασισμένο λίγο στο protobuf, που είναι okay. ένας τρόπος να αποθηκεύεις δεδομένα binary, σωστά, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από το gRPC. Και μετά ήταν, σου έλεγε αυτό, ο header σου έλεγε την πληροφορία του. Αν για παράδειγμα έχει ένα κανάλι, πολλά κανάλια, δειγματοληψία κτλ. Μπράβο, ένα κέντρο που σου λέει την πληροφορία του πακέτου. Ναι, και μετά ήταν ένα stream από integers ο ένας πίσω από τον άλλον. Οπότε. Okay. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε τα protobufs και το gRPC είναι αυτός. Δηλαδή ότι η Google προσπάθησε να παράγει κώδικα για πολλές γλώσσες που να είναι σε επίπεδο TCP, ας πούμε. Αφού κάνουμε show off, να πω κι εγώ ρε παιδιά αυτό το οποίο. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει στόχο να ξέρεις να πετάξω buzzwords όσο περισσότερα γίνεται. Απλά buzzwords θα είναι σήμερα. Θα είναι και ο τίτλος του. Δεν θα είναι πολλά buzzwords. Θα βγάλουμε και ένα Google Ads μετά από αυτά. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, άκου τι είχαμε κάνει στο extern. Τι κάνουμε. Που είναι αυτό το terminal που παίζει μέσα στο browser που είναι φτιαγμένο από JavaScript. Διαβάζει δεδομένα από ένα stream και σε εμφανίζει στην οθόνη σου. Αλλά το terminal δεν είναι σκέτο κείμενο, ρε παιδί μου, γραμμές, έχει χρώματα, μπορεί να είναι bold, underline, μπορεί να είναι στο vim που είναι μια ολόκληρη εφαρμογή. Ναι. Ωραία, εμείς αυτά πώς τα κάναμε. Είχαμε κάποιες δομές που ήταν σαν dict, φαντάσου, ένα JSON στη JavaScript στην αρχή, αλλά επειδή αυτό άρχισε να το χρησιμοποιεί και το Visual Studio Code, που είχε πιο hardcore, ρε παιδί μου, χρήσεις, δηλαδή να φεύγουν τα δεδομένα με τη σέσουλα και αυτό γέμιζε μνήμη. Χρησιμοποίησαμε array buffers, λέγονται, δεν θυμάμαι. Ήταν τέλος πάντων μια δομή δεδομένων στην JavaScript που είναι integers και δομήσαμε με συγκεκριμένα buffers ότι ξέρεις στην αρχή θα πηγαίνουν τα meta δεδομένα για το κάθε τέτοιο και κάναμε ένα τέτοιο και το μεταφράζαμε μετά σε Canvas για να είναι όλο αυτό γρήγορο. Βασικά δεν το έκανα εγώ, απλά είχα λάβει σε ένα βαθμό μέρος στη συζήτηση, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνεται. Πάντως να ξέρεις για το extern, αρχικά νόμιζα ότι ήταν εύκολο σαν project. Μετά άρχισα να το επεξεργάζομαι λίγο. Και εμείς αυτό νομίζαμε. Άρχισα να το επεξεργάζομαι λίγο, το ξέρεις, λίγο στο κεφάλι μου και λέω. Μου φάνηκε αρκετά complex για να φτάσει σε αυτό το level να κάνεις support τόσο πολλά πράγματα. Είναι ζόρικη φάση και έχει και πολλές διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Δηλαδή, έχει ένα επίπεδο δυσκολίας που λέγεται πώς θα κάνω γρήγορο rendering. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να αλλάξει ένας χαρακτήρας, μια γραμμή, το τέλειο με κάποιο τρόπο. Πώς αυτό το πράγμα θα κάνει refresh. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πώς αποθηκεύσω το scrolling.
πώς θα μιλήσω, σωστά με το... δηλαδή είναι πολλά διαφορετικά επίπεδα για παράδειγμα. Ειλικρινά στην αρχή νόμιζα ότι μου φαινόταν εύκολο project, αλλά με το όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλο complexity από πίσω που δεν φαίνεται. Και μάλιστα το λέω γιατί σκεφτόμουν να φτιάξω ένα παρόμοιο project για mobile. Κοίτα, βλέπει να μας κλέψει. Θα πάρεις αυτό και το βάλεις σε webview στο mobile. Το έχουμε πει, τα mobile έχουν γρήγορους επεξεργαστές. Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, άκου να δεις ένα πράγμα που ήταν να κάνουμε στο extern, το οποίο μας φανταζόταν εύκολο, το ξεκινήσαμε λίγο πριν μπω στο στρατό πέρυσι και έγινε release τώρα, προχθές. Θέλαμε ό,τι δεδομένα έχει φτύσει το terminal μέχρι στιγμή να μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε σε ένα JSON και μετά να τα φορτώσεις. Okay. Δηλαδή το buffer όπως λέγεται με τα δεδομένα που έχουν έρθει στο terminal να μπορείς να τα αποθηκεύσεις σε ένα αρχείο και μετά ποιος ήταν ο σκοπός όταν εσύ κάνεις reload το Visual Studio για κάποιο λόγο να μπορείς να ξαναφορτώσεις το terminal σου εκεί που ήταν. Αυτό το πράγμα μόνο να γίνει replay αλλά να μην πεθάνει το terminal τη CPU θα έρθει υλοποιήθηκε 2 χρόνια μετά. Από τότε που ξεκινήσαμε. Το είχαν ξεκινήσει βέβαια από πριν. Το είχα ξεκινήσει εγώ, απέτυχε παταγωδός. Σου λέω παιδιά, από το, από το να κάνω αυτό θα πάω στο ναυτικό, σου λέω 1000 φορές. Ναι, και έγινε τώρα. Θα πάω στα καράβια, μάνα. Και θα πάω, μάνα, θα πάω στα καράβια. Λοιπόν, η συζήτηση έχει ξεφύγει. Είχαμε πει άλλο θέμα να συζητήσουμε. Είχαμε πει θα μιλήσουμε για product manager, σωστά. Σωστά. Ή για meetings. Όχι, product managers. Για product managers. Άσε τα meetings. Τα meetings είναι η προηγούμενη, η προπροηγούμενη. Θα το ξαναθίξουμε. Ήταν αυτό που ζήλευε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σα το είπα ότι σε αυτό το podcast ήθελα να δούμε γιατί. Δεν πειράζει. Θα είσαι στο επόμενο. Θα κάνουμε ένα έτσι λίγο να το. Θα κάνουμε follow-up. Ναι. Θα φέρουμε και το Μάριο να γίνει ο χαμός. Ωραία. Πέταξε εγώ το όνομα, δεν λέω ποιο Μάριο είναι. Λοιπόν, για λέγε. Product managers. Είπαμε ότι. Βασικά αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν είναι ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ product managers και developers. Συχνά. Πώς το βλέπεις αυτό να συμβαίνει και γιατί. Βασικά εγώ βλέπω τριγωνάκι που νομίζω ότι δημιουργεί το πρόβλημα. Να σας πω ότι η δικιά μου εμπειρία, εντάξει, προφανώς έχω διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι. Δηλαδή και εγώ. I learn as I go φάση. Προφανώς. Πάντοτε είχα στο μυαλό μου ότι οι ομάδες, ειδικά του engineering τμήματος, ότι θα ήταν μόνο engineers. Δηλαδή αυτό, ναι. Αυτό ήταν αυτό που είχα στο κεφάλι μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά έξυπνοι για να γράψουν κώδικα, θεωρητικά αρκετά έξυπνοι για να κάνουν planning στα πράγματα που πρέπει να φτιάξουν. Mm. Απλά στην πράξη αυτό που βλέπω είναι ότι οι engineers για κάποιο λόγο, που το συζητάγαμε και νομίζω και πριν, ότι δεν θεωρούν ότι το product management ή το management γενικά, ή το team lead ή οπωσδήποτε θέλετε πείτε το, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να κάνουν. Γιατί έχει αποκτήσει κακό όνομα, γιατί θεωρούν ότι θα σταματήσουν να κάνουν coding, γιατί για οποιοδήποτε άλλους λόγους θα τους πάντα. Οπότε καταλήγει αυτή τη δουλειά να την κάνουν άνθρωποι πολλές φορές, product managers, οι οποίοι μπορεί κάποιες από τις φορές να μην έχουν και τεχνικό background ή να μην καταλαβαίνουν 100% τι γίνεται ή τι χρειάζεται να φτιαχτεί. Το ίδιο ισχύει για product owners σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι οποίοι είναι άλλου τύπου τέλος πάντων. Νομίζω είναι δημιούργημα του Scrum οι product owners. Δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος product owner εκτός του Scrum ή εκτός του Agile, ας πούμε. Δεν ξέρω, και εγώ το έχω δει πολύ έντονα στο Agile, αλλά στη δικιά μας περίπτωση έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι developers χάνουν λίγο το scope του πού πάμε και του τι κάνουμε. Και δεν το λέω από πλευράς τεχνικής, γιατί η τεχνική είναι όλοι λίγο πολύ είμαστε καλοί και η γνώση πια είναι πολύ εύκολη να τη βρεις. Το πρόβλημα είναι πού πάμε σαν business και το τι έχει value και τι δεν έχει value αυτή τη στιγμή. Ή το prioritization, ότι αυτό θα το φτιάξουμε πριν από αυτό. Θα σου πω τι έχω αρχίσει και μπαίνει στο κεφάλι μου σε σειρά και νομίζω ότι είναι τριγωνάκι η φάση. Δεν είναι μόνο product management ή developers. Έχει stakeholders, οι οποίοι συνήθως είναι αυτοί. Stakeholders. Έχει το business, που είναι κάποιος που βλέπει τι έχει σημασία για την εταιρεία και πώς θα βγάλει περισσότερα χρήματα. Για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε 2 καινούργιους πελάτες στην ομιλία. Θέλουμε να πάρουμε 15 καινούργιους πελάτες στο SourceLayer. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίζει σε business. Θέλουμε να χτυπήσουμε μια αγορά. Δηλαδή, είναι αρκετά πιο high level. Είναι δηλαδή λίγο πιο ακανόνιστο, να το πω έτσι, σαν ορισμός. Και μετά έχεις τους κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να μεταφράσουν το θέλω να μπορούν οι προγραμματιστές που γράφουν JavaScript να γράψουν στο SourceLayer. Ναι. Στο τι σημαίνει αυτό για το SourceLayer. Πρέπει να κάνουμε 15 features, τι κάνουν οι JavaScript developers. Χρησιμοποιούν 15 πράγματα. Ποια είναι αυτά τα 15 πράγματα, αυτά. Ποια έχουν σημασία από αυτά τα 15, αυτά τα 5 πρώτα.
Δηλαδή να βρεις λιγάκι πώς αυτό μεταφράζεται σε πιο. Σε bullet points. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η δουλειά του product owner, manager, τύπου τέλος πάντων, ο οποίος κάνει αυτή τη μετάφραση. Σωστά, σωστά. Ώστε να έρθει μετά ο προγραμματιστής ή οι προγραμματιστές της ομάδας και να μπορέσουν να πάρουν κάτι το οποίο είναι πιο συγκεκριμένο και δεν είναι μια κατεύθυνση. Θέλουμε να πάμε προς τους JavaScript developers, αλλά είναι θέλουμε αυτή και αυτή και αυτή τη λειτουργικότητα και να τη μετατρέψουν στο κώδικα. Σωστά. Όταν εκεί πέρα λοιπόν είτε έρχεται ξαφνικά όταν μιλάμε για πιο μεγάλη εταιρεία, όταν αυτά τα πράγματα αρχίζουν και διαχωρίζονται σε τμήματα σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι, όχι όταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι, όταν είναι ένα άτομο, ναι. Πρακτικά και στη δικιά μας περίπτωση, στη δικιά μου περίπτωση τουλάχιστον, επειδή έχω περάσει από διάφορες εταιρείες, αυτά τα προβλήματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν, σε μια ομάδα 5 ανθρώπων, 10 ανθρώπων δεν νομίζω ότι εμφανίζονται. Γιατί ναι. Είναι μικρός ο κύκλος και η επικοινωνία είναι πολύ πιο εύκολη. Υπάρχει μεγαλύτερη τομή, ρε παιδί μου, στη. Ναι, νομίζω. Ότι κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, τέλος πάντων, που κάπου το έχω διαβάσει τέλος πάντων στο παρελθόν, είναι ότι όσο αυξάνουν τα άτομα σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό, επειδή αυξάνουν τα κανάλια επικοινωνίας. Conway's Law. Όχι, Conway's Law. Ο αριθμός του Dunbar. Πετάω buzzwords. Είναι όντως buzzwords σήμερα. Ναι, ναι, το Conway's Law είναι νομίζω μια παραλλαγή αυτού του πράγματος. Τι είναι το Conway's Law, ρε παιδιά. Αυτό μην το πεις, θα το βάλουμε στα links. Θα το δεις στο description από κάτω. Θα διαβάσω μετά. Όσο αυξάνουν τα άτομα, λοιπόν, αυξάνουν η πολυπλοκότητα ή τέλος πάντων τα σημεία επικοινωνίας, οπότε αρχίζει και γίνεται ένα χαοτικό πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις εύκολα. Οπότε μετά αρχίζει και γίνεται το πύργο της Βαβέλ φάση, ότι δεν δουλεύουν σωστά όλα τα πράγματα. Αν ο καθένας μιλάει με όλους, καταλαβαίνεις ότι στα 10 άτομα τα links μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στα 100 μπορεί να είναι εκθετικό το νούμερο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό νομίζω ότι στο τρίγωνο που λες και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει πάρα πολύ σημασία ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος ίσως είναι ο product manager. Δηλαδή, ναι. Αν ο product manager δεν μπορεί, δεν σου λέω να ξέρει να γράφει κώδικα, αν δεν μπορεί να μιλήσει με τους designers και τους developers ή ό,τι μίξη έχει σωστά. Και με το business ταυτόχρονα, έχει χαθεί επικοινωνία. Ναι, και γίνεται το χάος. Ακριβώς, και ειδικά σε οργανισμούς όπου τα priorities είναι κάτι που φτιάχνονται σχεδόν κάθε μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή αλλάζουν γιατί έρχονται καινούργια requirements και άμα θες να κρατήσεις κάποιο. Ένα αριθμό. Ακριβώς ένα αριθμό και να ικανοποιήσεις και τους πελάτες σου και να βρεις και καινούργιους πελάτες, προφανώς δεν είναι εύκολο πρόβλημα το να το λύσεις. Πρέπει να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς, ας πούμε, ή να πρέπει να αλλάζεις τα priorities. Εντάξει, όχι κάθε μέρα απαραίτητα, αλλά τέλος πάντων σε κάποια εβδομαδιαία ή ξέρω εγώ διβδόματα, ας πούμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά εκεί από το συνεχόμενο. Ναι, χρειάζεται κιόλας να μιλήσεις κιόλας. Είναι το άλλο πρόβλημα, ότι ναι. Εκεί θα πρέπει να κάνεις communicate, γιατί δεν κάνω το feature το δικό σου και θα κάνω το Αντώνη το feature αυτή τη στιγμή. Γιατί και για τους δυο σας αυτά που έχετε κάνει report είναι εξίσου σημαντικά. Νομίζω έχει σημασία κιόλας όλα τα. Sorry. Όχι, τι το έκανε. Σημαντικά το έκανε trigger. Με έκανε trigger γιατί ο καθένας, αν πας σε οποιονδήποτε και σου πει τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουμε τώρα, θα σου πει αυτό που έχει στο μυαλό του. Προφανώς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό όταν υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι να τα βάλει σε μια σειρά και να συνειδητοποιήσει ο άλλος ότι ξέρεις τι, παρότι όντως είναι πολύ σημαντικό το δικό σου, θα γίνει σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πιο σημαντικά. Ναι. Σωστό. Και μπορεί να μην ικανοποιούν και το business αυτό το requirement που έχεις εσύ, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δηλαδή, εσύ να θέλεις κάτι γιατί το θεωρείς το πιο σημαντικό για να πας να πουλήσεις ή για να ικανοποιήσεις κάποιους ανθρώπους ή ακόμα και να κάνεις πιο εύκολη τη δουλειά σου, αλλά μπορεί για το business αυτό το ένα πράγμα να μην είναι καθόλου σημαντικό. Δηλαδή, το να πατάς ένα κουμπί και να γίνονται 15 πράγματα, το business δεν τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν θα του φέρει περισσότερα λεφτά. Μπορεί να μειώσει λίγο το χρόνο το δικό σου. Νομίζω σε αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις, πέρα από το να υπάρχει καλή επικοινωνία, αλλά να υπάρχει και καλή εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν έρθω, έστω ότι είσαι ο developer και εγώ είμαι ο manager ή ο business, όπως θες πες το, και έρχομαι και σου λέω, ξέρεις τι, Δημήτρη, πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ θεωρείς ότι εγώ είμαι κρετίνος και δεν ξέρω τι λέω. Εντάξει, ναι, μας έχουν τύχει νομίζω. Και ναι, έχει πάρα πολύ. Δεν θα βάλεις τον κόπο σε αυτό το οποίο σου λέω εγώ, εκτός και αν απειλεί τη δουλειά σου. Ναι, θα κάτσεις και θα κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ και να μου παρουσιάσεις κάτι με το λιγότερο δυνατό κόπο που να προσεγγίζει αυτό που είπα. Απλά πρόσεξε να δεις τώρα με τα χρόνια. Αρχικά και εγώ αντιμετώπισα τους πάντους που ερχόντουσαν με κάποια requirements, αντιμετώπισα με δυσπιστία. Ναι. Αλλά με τα χρόνια κατάλαβα ότι στον κόσμο το δικό του αυτό είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν είναι σημαντικό για σένα, για την εταιρεία, για τον κόσμο γύρω, είναι άσχετο. Αλλά γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή να είναι μια αγωνία ότι αυτό το θέλω.
Καταλαβες. Έχω, ναι. Είναι πόσο κολλάει όταν βγαίνει το καινούριο iPhone και λες το χρειάζομαι γιατί πήρα τηλέφωνο πριν ένα μήνα. Αλλά σου κολλάει ότι το θες. Είναι ναι, αλλά δεν σου πει κανένας λογικά ότι ξέρεις κάτι πάρει. Πήρες τηλέφωνο πριν ένα μήνα, έχεις καινούριο. Μην το πάρεις το καινούριο. Ο Πάρης παίρνει καινούριο το σπάει μας κατά παλιό. Και με το σπάει δύο φορές το πληρώνω διπλάσιο και μετά καινούριο. Ναι, δηλαδή θα σου πέσει κατά λάθος ή θα μπορεί να κάνεις καμία γίνηση και θα πεις ούψε έσπασε. Πρέπει να πάρω καινούριο. Για προσέχω να ξέρετε τώρα με το τελευταίο προσέχω. Γιατί δεν έχει καινούριο. Κοίτα, εγώ το άλλο που έχω δει και είναι αυτό που πάλι το συζητούσαμε πριν, έχω δει developers. Βασικά, έχω δει κακούς managers να λένε σε developers γιατί θεωρώ ότι είναι ευθύνη του manager. Κάνε αυτό, να μην καταλαβαίνει ο manager το κόστος από άποψη υλοποίησης και κόπου αυτού. Σωστά. Να λέει ο developer, ρε εσύ, αυτό είναι δύσκολο, άραξε λίγο με αυτό το deadline ή έλα να κόψουμε κάτι, να μην ακούει ο manager και να λέει άκου εγώ. Ξέρω από κώδικα, έχω γράψει το Leakio Visual Basic, ξέρω εγώ, μην μου λες εμένα τι είναι δύσκολο. Μα είναι στάνταρ αυτό. Ότι έχω γράψει και εγώ κώδικα κάποια στιγμή. Ναι, μα είναι στάνταρ. Ενώ σε μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε που είναι πάρα πολύ μεγάλη και ξέρω ότι ο ένας manager μέσα ξέρει να γράφει κώδικα μέχρι σχετικά πρόσφατα, αντίστοιχα με σένα, ναι. Επειδή θέτει σχετικά ρεαλιστικούς στόχους και είναι όλα σε ένα επίπεδο κατανοητό, έχει πάρα πολύ σεβασμό από αυτούς τους οποίους διαχειρίζεται. Ναι. Εγώ πάντως αυτό το λύνω, ξέρεις πως το λύνω. Συνήθως, αν δεν θέλω να κάνω κάποιο, το λέω θα το βάλουμε στο version 2. Version 2 λύση. Ναι, αλλά και αυτό είναι πολύ σωστό. Γιατί εκεί. Είναι το dev null. Πειράζει το scope. Αυτό είναι επίσης δεκτό. Ναι, το πειράζει, ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί πολλές φορές λες ότι αυτό που μου ζητάς είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο, αλλά αν είναι να μου πάρει 6 μήνες και ένα χρόνο να το υλοποιήσω. Δεν θα καταλάβω καν αν έχει value για την εταιρεία. Οπότε τι κάνεις, χτίζεις κάτι μικρότερο. Mm-hmm. Προφανώς ο άλλος θέλει το version, το θέλει αυτό που έχει προδιαγράψει, αλλά του λέει: κοίταξε να δεις. Θα φτιάξουμε τη version 1 που θα είναι αυτό, να δούμε αν έχει value και μετά αυτό που θέλεις θα το βάλω στη version 2. Πολλές φορές έχει τύχει να μην φτάσω ποτέ στη version 2 σε πράγματα. Το οποίο σημαίνει ότι γλύει το σκόπο. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά μπορεί να μην έφτανες ποτέ στη version 2 γιατί συνεχώς θα υπήρχε κάτι καινούριο. Ναι, 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 υπάρχει και αυτό. Και να μην είχες και λεφτά. Δηλαδή. Αυτό το παρατηρούσαμε ένα project που είχε πάρει ένας κοινός μας γνωστός πρόσφατα. Ξέρετε, νομίζω για ποιο λέω, δεν μπορώ να πω ανοιχτά. Αλλά τι γινότανε, συνεχώς μπαίνανε features και ακόμα δεν έχει κάνει release. Και μιλάμε 2 χρόνια αυτό το project. Okay. Έτσι, ναι. Και τι γίνεται, αυτή τη στιγμή, ναι, μπορούσε να πάρει ο πελάτης κάτι πριν από ένα χρόνο. Και ναι, ο πελάτης έχει ακόμα χρήματα και τα πληρώνει και το καθεξής, αλλά μπορεί εδώ και ένα χρόνο να βγάζει χρήματα. Ναι, και σήμερα να έφτανε το σημείο. Αυτό είναι το και οποίο... Ο Μάριος, νομίζω, ο κοινός γνωστός μας το λέει συνέχεια, γιατί αυτό είναι και procrastination. Δηλαδή, λες, ψάχνω να βρω το τέλειο που δεν υπάρχει. Σου είναι ένα τέρμονο πράγμα. Δηλαδή, θα φτιάξεις κάτι και θα σκεφτείς, όταν φτιάχνεις ένα πράγμα, σου γεννιούνται άλλες 35 ιδέες από αυτό το καινούργιο πράγμα. Και μετά άλλες 35 ιδέες και αυτό κάνει σκαλή πολύ γρήγορα. Οπότε, καταλήγεις να μην κάνεις ποτέ release ή να είσαι συνέχεια σε ένα φάση, α, να βάλω και αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Έχει πάρα πολύ σημασία η πειθαρχία. Έχει πάρα πολύ σημασία η πειθαρχία πάνω σε αυτό. Μετά θα μου πεις ποιο είναι αυτό το project, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Θα σου πω. Αλλά μετά. Δεν θέλω να πω. Θα τα βάλω στα λίστα. Δεν βάζω λίγο, γιατί δεν ξέρω αν. Ενώ δεν είναι δικό μου, άμα είχα να κάνω. Μετά, γιατί δεν έχω κλου αυτή τη στιγμή και με τρέλανε. Θα σου πω. Επίσης, ένα καλαπέ εσύ, γιατί μετά νομίζω θα κάνω derail τελείως. Εγώ θα έλεγα. Νομίζω ότι οι managers ή product managers έχει βγει κακό όνομα. Αυτό που σας έλεγα και πριν, δηλαδή ότι είναι η κλασική εικόνα του τύπου με το κουστούμι, ο οποίος έρχεται και μου λέει τι να κάνει χωρίς να αντιλαμβάνεται και να με βλέπει, λες και είμαι τέτοιο που δεν είναι. Δηλαδή ο κόσμος έχει προχωρήσει από αυτή την εικόνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ίσως γι' αυτό οι developers δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Σε βλέπω εδώ να δουλεύεις. Να πατάς τα κουμπάκια. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε πάρα πολλά. Θέλω να σε βλέπω στο γραφείο να κάνεις κάτι ακόμα και. Εμείς είχαμε τύπο και δεν θα πω, όχι σε αυτή την εταιρεία, γενικά, ο οποίος ερχόταν στο γραφείο και έβλεπε YouTube. Δηλαδή... Το έχω δει και εγώ, ρε παιδιά, αυτό τώρα σε εταιρείες φρέσκες και στεναχωριέμαι. Δεν είναι κακό. Άμα ο άλλος χρειάζεται 15 λεπτά YouTube για να. Όχι, ότι έβλεπε YouTube. 8 ώρες. Ήταν εκεί όμως. Απλά είχε γρήγορα το command tab και άλλαζε μετά σε άλλο οθόνη. Είχα δει επικό τέτοιο. Ήταν και καλά σαν συναγερμό σε αυτά που έχουν ανοιχτεί κίνηση. Και με το που το πέρναγε, αυτό είχε συνδέσει με τον υπολογιστή και έκανε από την μπασκέτα, ξέρω εγώ, switch στο. Έχω ακούσει από κοινό γνωστό μα άτομο.
ότι σε μία εταιρεία. Σήμερα όλο λέμε. Για όλα μυστικά λέμε, αλλά δεν ξέρω τι που γνωριζόμαστε. Λοιπόν, ότι σε μία εταιρεία είχαν βάλει ένα ρουφιάνο στον υπολογιστή, ο οποίο, άμα ξέρω εγώ, δεν έκανε κάτι για ένα χι χρονικό διάστημα, έλεγε τι έγινε, ίσως στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Μίλαγε. Σε ρώταγε. Ξέρεις για ποιο άτομο μιλάμε. Όχι, δεν ξέρω. Καλά, εντάξει. Μετά. Όλο το podcast θα είναι. Το ξέρεις αυτό, το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, εγώ θέλω να το πάω λίγο. Θα πάω ένα πεντάλεπτο πίσω περίπου που συζητούσαμε για το πόσο δύσκολο να μεταφράσεις και να προτεραιοποιήσεις μία δουλειά στο τέτοιο. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι αν θέλω τρία πράγματα. Αυτά τα τρία πράγματα για να το προτεραιοποιήσω δεν αρκεί μόνο το πόσο σημαντικό είναι το καθένα, αλλά χρειάζομαι και την πληροφορία του πόσο δύσκολο είναι ο καθένα. Το οποίο πολλές φορές αγνοούμε στην προτεραιοποίηση. Δηλαδή, άμα έρθω και σου πω: θέλω να φτιάξω το Facebook, θέλω να φτιάξω ένα κουμπί και θέλω να φτιάξω και ένα website. Προφανώς αυτά τα τρία πράγματα μου πει ο άλλος τι θες, θα μου πει το Facebook. Ξέρεις, είναι. Αλλά το Facebook προφανώς, άμα το βάλεις ότι το Facebook, αν θέλω 10 χρόνια να το φτιάξω, ενώ το κουμπί θέλω 5 λεπτά, μάλλον τελικά το κουμπί είναι πιο σημαντικό. Γιατί θα έχω πολύ πιο γρήγορα βάλει από αυτό. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα πάω στην άλλη μεριά. Πόσο εύκολα βάζει την προτεραιοποίηση αυτή πράγματα που έχουν να κάνουν με το technical debt, δηλαδή το πόσο καλά θα κάνει performance η εφαρμογή σου στο επόμενο χρόνο ή εξάμηνο ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα εγώ ξεκινήσω και φτιάχνω απλά features, ναι μεν θα έχω καλό προϊόν, αλλά άμα αυτό συνεχώς παίρνει μπάλα και μένει πίσω πράγματα όπως το να φτιάξω καλύτερο σχήμα στη βάση μου, ξέρω εγώ. Να κάνω optimize τον κώδικα σε κάποια σημεία που χρειάζεται και ούτω καθεξής. Σε εμάς γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις αυτό που λες. Ότι αφήνουμε maintenance που θα θέλαμε να το κάνουμε από infrastructure, Docker, το Swarm, ας πούμε, πολλές φορές. Μαθαίνουμε ότι ναι, μεν έχουμε monitoring, ρε παιδί, αλλά πολλές φορές τα staging μπορούν να φτάνουν το capacity και να πέφτουν χωρίς να το καταλάβουν. Εντάξει τώρα, θα σκοθεί. Ναι, όχι, είναι valid αυτά. Δεν γίνεται συχνά, προφανώς. Όχι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πας και να πεις, παιδιά, ξέρετε τι, κάνουμε planning για 3 μήνες. Γιατί μιλάμε τώρα ότι πάμε να δούμε στο πιο high level planning. Τώρα δεν σου πει κανένας άλλος γιατί σήμερα έκανες αυτό. Ναι. Αλλά μιλάμε ότι στους 3 μήνες μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, δεν χωράμε να κάνουμε 3 μήνες πράγματα. Χωράει να κάνουμε 2,5 ή 2 μήνες. Γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες δουλειά που πρέπει να γίνει αυτόν τον καιρό, η οποία δεν θα έχει impact στο business, αλλά θα έχει impact στο ότι στους επόμενους 6 μήνες κάτι το οποίο θα έπαιρνε 1 μήνα να το κάνω μπορεί να χρειαστεί 3 άμα δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι, σωστά. Το θέμα είναι 2 σημαντικά θέματα. Το ένα είναι οι προτεραιότητες, που είναι στην ουσία αυτό το οποίο λέμε, να ξέρεις τι είναι σημαντικό και το οποίο έχει. Η προτεραιότητα του τι πρέπει να μπει εκεί μέσα έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Το πόσο σημαντικό είναι για το business, πόσο δύσκολο είναι να υλοποιηθεί. Και σε κάποιο βαθμό, να ξέρετε, είναι και guesswork, έτσι. 100%. Μπορεί να ξέρει πόσο. Σε κάποιο βαθμό εννοεί το 100%. Είναι σε σημαντικό βαθμό. Ναι, ρε παιδί μου, λες έχω 10 πράγματα και θεωρώ με βάση είτε τη δικιά μου γνώμη, είτε τη ομάδα ή κάποιων ανθρώπων, τέλος πάντων, ότι αυτή είναι η σειρά με την οποία πρέπει να μπούμε. Το δεύτερο που εγώ βλέπω να λείπει και που βασίζεται στι προτεραιότητε είναι να είσαι έτοιμο να πει όχι σε πράγματα. Είτε στην αρχή του στυλ, όχι, αυτό δεν θα το κάνουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Το όχι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί τι γίνεται, σκέφτεσαι ότι μα αν δεν βάλω αυτό θα χάσω κάτι. Και δεν σκέφτεσαι ότι αν βάλω, μειώνω την πιθανότητα να υλοποιηθεί εν τέλει αυτό που θέλω. Ναι. Εσύ θες να φτιάξεις ένα hot dog. Είναι το κλασικό παράδειγμα. Το hot dog τι πρέπει να έχει μέσα, πρέπει να έχει μέσα ψωμί και λουκάνικο. That's it. Είναι ένα hot dog. Εγώ θέλω κέτσαπ και μουστάρδα. Πρόσεξε. Ναι, αλλά. Αυτός μπορεί να θέλει καραμελωμένα κρεμμύδια, εγώ μπορεί να θέλω μπράτβουρστ αντί για κάποιο άλλο λουκάνικο, 1000. Αλλά πρέπει να μπορείς να αποφασίσεις τι καθορίζει το προϊόν και τι όχι. Και αυτό μερικά θα χρειαστεί να το αποφασίσεις και στη μέση. Δηλαδή προχωράει και λες, παιδιά, δεν αξίζει τον κόπο εν τέλει αυτό. Μπορεί να το θέλαμε, αλλά δεν βγαίνει. Και τι γίνεται, λες, δεν είσαι θέση να πάρεις αυτή την απόφαση γιατί φοβάσαι ότι θα χάσει αξία το προϊόν. Δεν ζυγίζει ότι το προϊόν δεν θα βγει καν και λες: ωραία, βάλε ένα μήνα. Αφού έβαλε τον πρώτο μήνα, μετά θα μπει και ο δεύτερος κατά πάσα πιθανότητα έξτρα. Ναι. Και μετά θα μπει και ο τρίτος και ο τέταρτος, και μετά θα γίνει release σαν αυτό το προϊόν που δεν ξέρω που έλεγες πριν. Όχι, εντωμεταξύ κάνει και το άλλο. Ότι ακριβώς επειδή καθυστερείς, μετά αρχίζει και κάνει defend κάτι το οποίο πιθανά έχει αποτύχει. Καλά, αυτό είναι τέλειο λογικό σφάλμα και έχει 100%. Ναι, παιδιά, το θέλαμε, αυτό δεν γίνεται, πρέπει να το βγάλουμε. Και πρακτικά μπορεί να έχει αποτύχει αυτό το πράγμα, γιατί ένα μπορεί να είναι αδύνατο να γίνει ή έχει πάρει υπερβολικά πολύ χρόνο. Ξέρεις τι άλλο έχει πλάκα, ότι μπορεί. Άμα έβγαζες κάτι τώρα το Φλεβάρι να είχε νόημα, ναι, και ενώ εσύ αυτό το καθυστερείς και το βγάλεις κάποια στιγμή ένα χρόνο μετά να μην έχουν νόημα αυτά που υλοποιείς ενώ ένα χρόνο πριν να είχαν. Εννοείται.
Εντάξει. Είναι φοβερό αυτό και γενικά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω δει πιο πολύ να πετυχαίνει, απαντώντας στην ερώτηση που δεν απαντήσατε, είναι. Είδες, απαντήσαμε τις δικές μας ερωτήσεις. Δεν πειράζει. Είναι ότι πρέπει να βρεις μια ισορροπία και πρέπει κάπως να μην υπολογίσεις. Δηλαδή, το κλασικό παράδειγμα, όσο πιο νέος στη δουλειά είσαι, είναι, σου λέει ο άλλος, πόσο καιρό χρειάζεται για το site, και εσύ υπολογίζεις πόσες γραμμές κώδικα χρειάζεται το site. Και δεν υπολογίζει τίποτα άλλο. Και λες, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Μετά, άμα αποκτήσει λίγο εμπειρία και έχει κάνει τα πράγματα, λες, θέλω να βάλω και 2 τεστάκια, 4 ώρες. Μετά λες, επειδή όμως αυτό θα το αφήσω και θα τρέχει για 6 μήνες μετά και η βάση θα μεγαλώσει, θέλω και indexes, 6 ώρες. Δηλαδή, όσο ουσιαστικά αποκτάς εμπειρία, υπολογίζει περισσότερο χρόνο γιατί καταλαβαίνει τι θα σου χρειαστεί αυτό και μετά. Ναι, ναι, ναι. Μετά φτάνει σε ένα σημείο, θεωρώ, που είναι το πολύ ωραίο, που λες. Αν όμως έρθουν 1 δισεκατομμύριο χρήστες, πόσο χρόνο. Α, θέλω 3 εβδομάδες γιατί θα το κάνω super optimized, ναι, ναι, ναι. Και μετά πας στο άλλο άκρο. Σωστά. Άρα πάντα πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία. Και φτιάξει ένα super scalable προϊόν που χρησιμοποιούν 5 άτομα. Ναι, αλλά είναι super scalable. Ναι, ναι. Αν είχαμε 1 εκατομμύριο. Εκεί νομίζω έρχεται και το lean startup με philosophy, ας πούμε, που σου λέει ότι χτίσε μόνο όσο χρειάζεσαι, χωρίς τα πολλά-πολλά. Αυτά ναι. Πρέπει να έχεις πάντα κάποια standards ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Πρέπει να λες ότι ξέρεις τι. Τώρα, ας πούμε, τώρα στο eFood δεν μπορείς να πέσεις για 10 λεπτά το μεσημέρι. Σωστά. Αν πέσεις για 10 λεπτά το μεσημέρι, είναι παραγγελίες. Το μεταφράσεις και σε χρήματα. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, φαντάσου, έχουμε εμείς έναν υπολογισμό, ας πούμε έτσι, ο οποίος λέει τι ώρα έπεσες τη μέρα, πόση ώρα, τόσα λεφτά. Ξέρεις, είναι. Και σε εμάς πάντως υπάρχουν ίδια cases. Ναι. Δηλαδή, αν πεις ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει 900 ανθρώπους. Και έχει και άλλα 1000 που απαντούνται μόνο από τον bot σαν κλήσεις. Καταλαβαίνετε ότι άμα πέσει τον bot, αυτές οι 1000 κλήσεις θα πέσουν πάνω στο τηλεφωνικό σου. Ναι, δεν σημαίνει έχει. Θα γίνει. Σημαίνει χρήματα. Ακριβώς. Σημαίνει ότι. Χρήματα. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν ξέρω ακριβώς και εγώ τι αρέσει. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο. Ένα ότι ο άνθρωπος περιμένει πάρα πολύ ώρα και χωρίς να εξυπηρετείται. Το δεύτερο είναι. Δεν ξέρω αν οι agents πια, επειδή και οι agents έχουν γίνει as a service αυτή τη στιγμή. Αυτοί που απαντάνε στο τηλέφωνο. Α, ναι. Ναι, εννοείται. Offload αλλού. Α, ναι, τι λέω, αφού ξέρω μια κοπέλα που δουλεύει. Αυτό μπορεί να πληρώνεται με την κλίση, ας πούμε. Yeah. Μπορεί το κόστος αυτό να μεγαλώσει εκθετικά για κάποιες ώρες αυτή τη στιγμή, αν γίνει. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Άρα πρέπει πάντα να έχεις την ισορροπία για να λες αν κάτι θα έχει πραγματικό κόστος σε χρήματα ή αν πάω να κάνω super optimized κάτι που δεν χρειάζεται. Ναι. Πάμε. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή και θεωρώ η εμπειρία μετά από ένα σημείο δεν έχει να κάνει με το αν ξέρω να γράψω καλύτερο κώδικα κάτι, αλλά να πάρω τις σωστές αποφάσεις. Δηλαδή θεωρώ εκεί έχει σημασία. Δεν είναι. Οι νέοι σε εμάς, ας πούμε, έχω παρατηρήσει. Όχι στην ομιλία, γενικά όσες φορές έχω δουλέψει με νέους ανθρώπους, αντιμετωπίζουν τον κώδικα, λες και το γράφω όσο πιο πολλές γραμμές. Με το κιλό. Ναι, όσο πιο πολλές γραμμές κώδικα γράφω, τόσο πιο, και όσο πιο γρήγορα προφανώς. Που σε πολλά και εσείς, δηλαδή, αν κάτσεις να το σκεφτείς 10 λεπτά ή μισή ώρα το πρόβλημα, μπορεί να το λύσεις με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Έχω 2.000 γραμμές, θα τις αφήσω. Ναι, ρε, όχι, καταλήγεις μεταξύ τι δεν είναι και στις δύο περιπτώσεις καταλήγεις σε κάτι που δουλεύει. Εγώ θεωρώ, για να κολλήσω πάνω σε αυτό, πετάω λίγο το άσχετο μου και την κλείνω την παρένθεση, ότι είναι υπερβολική η γκρίνια των developers που λένε δεν μπορεί να γράφουμε τα πληκτρολόγια της Apple, γιατί θεωρώ ότι περισσότερη ώρα πρέπει να σκέφτεσαι και λιγότερη να γράφεις. Αυτό είναι επιθυμία για σένα. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό, όντως ισχύει. Δεν έχει ακούσει. Αυτό το παγώ καταρχάς. Α, οκ. Εγώ το θεωρώ. Αυτό το παγώ είναι πάρει. Πάρει. Θα το δούμε σε μόνο αυτό. Ναι, 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 θα βγει στο Twitter. Πάρε και σε διάλειμμα από κάτω. Μην είσαι drama queens. Θέλω να το δω σε αυτά τα memes που είναι από πίνακες, από την αναγέννηση που λέει. Engine memes. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Ναι, θεωρώ ότι είναι περισσότερο σκέψη παρά γράψιμο. Δεν είσαι. Εντάξει, κρεατομηχανή. Τώρα σου λείπει ένα κουμπί, βέβαια είναι πρόβλημα. Ναι, αλλά είναι κουμπί. Τώρα εντάξει, του βάζει 2 βίντεο του Δημήτρη και γκρινιάζει τώρα όλη τη μέρα. Πάτε ένα backspace παραπάνω, δεν είναι κάτι. Ξέχασα τι θέλω να πω. Είχε να κάνει, μπράβο, ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την εμπειρία και με το να παίρνει τι σωστέ αποφάσει. Πρόσεξε να δει τι γίνεται. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό, σε μια εταιρεία στην οποία έχει σημασία, θέλει να φανεί κάτι από αυτό που θα πει και αρχίζουν και έχουν πολύτη σημασία, ή όταν δεν έχει αρκετού πελάτε και μιλά με έναν και θέλει 100% να τον πάρει, μπορεί να ξέρει ποια είναι η απάντηση, αλλά λε, τι μπορώ να πω που θα ακουστεί καλό και σκέφτεσαι το βέλτιστο σενάριο, του στείλει τι θα γίνει αν όλα πάνε καλά. Που ποτέ θα πάνε όλα καλά. Όμω αυτά τα απόλυτα είναι ναι, χειρότερα. Έχει πολύ σημασία γιατί θεωρώ ότι. Εγώ το έχω κάνει.
μικρότερο ειδικά. Έχω σκεφτεί ότι. Σε σχολείο συντάξει, είπε κυρία, κυρία να πω. Είπα κυρία, κυρία να πω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Εγώ έχω κάνει. Και με τη σκέφτηκε σου λέω, τη πω αυτό, μετά θα γίνει εκείνο και εκείνο. Και έτσι και έτσι. Και έτσι, όχι, λέω, ρε παιδί μου, τι μπορώ να πω για να πάρω τη δουλειά. Ναι, okay. Έχω κάνει. Μπορώ να σε βοηθήσω με μια πολύ καλή τεχνική που την έμαθε κάποιο άνθρωπο στο πάλι. Πριν 10 χρόνια. Όχι, όχι, πριν 10 χρόνια. Τι έκανε αυτό ο άνθρωπο. Ήθελε να δει τη ροή τη πληροφορία. Έτσι. Ναι. Και τι έλεγε. Έλεγε μια αλήθεια, αλλά την άλλαζε λίγο και έλεγε στον Μπάρι μια μικρή παραλλαγή την Α και στον Αντώνη την ίδια αλήθεια μια παραλλαγή Β. Μετά, επειδή έφτανε από κάπου αλλού στα αυτιά του αυτό, κατάλαβε ποιος από τους δύο ρουφιάνεψε. Έλα ρε. Σκληρό. Φοβερό. Φοβερό. Εγώ πάντως έχω να πω ότι μία από τις καλύτερες δουλειές που είχα κλείσει ήταν ενώ μιλούσα με τον από αυτούς τους πελάτες και μου λέει θέλω αυτό. Του λέω, κοίταξε, δει. Μπορεί να προσεχθώ πράγματα, αλλά αυτό το οποίο λες δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μπορεί να προσεγγιστεί σε κάποιο βαθμό και λέω, μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα τα οποία ίσως να αποτύχουν κιόλα. Ναι. Αλλά μπορούν να γίνουν αυτά. Και αυτό πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα δουλειά, πήγανε ρολάρανε σχετικά, αλλά θεωρώ ότι ρίχνοντας τα expectations, που είναι κάτι που δεν το κάνουμε ποτέ, τις προσδοκίες ναι. του άλλου. Μπορεί και όλα τα πράγματα να πάνε κιόλας λίγο καλύτερα. Απλά δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε να πούμε ότι αν μπορώ να φέρω εις πέρας γρήγορα αυτό το τεράστιο project. Σωστά. Θέλουμε να το κάνουμε, αλλά είναι λάθος γιατί δεν μπορούμε. Γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Απλά εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι και εγκός. Είναι και άλλοι παράγοντες που δεν σχετίζονται ούτε με την εταιρεία, ούτε με το προϊόν, ούτε με τους developers, με τίποτα. Έχει να κάνει με προσωπικές αξιώσεις που μπορεί να έχει για κάποια πράγματα. Νομίζω ότι όσο πιο κατανεμημένα είναι. Όχι τα καθήκοντά σου, τα projects που έχεις και είσαι ok να αποτύχουν κάποια από αυτά και μπορείς να είσαι ειλικρινής και ισχύει, να... Ισχύει, αλλά... Και έχεις και την εμπειρία, τότε είναι νομίζω που όλα ψηλά αρχίζουν και ρωτάνε. Έχω την αίσθηση, αλλά ξαναλέω, αυτά είναι δικές μου εμπειρίες και συμπεράσματα που μπορεί σε ένα χρόνο να τα έχω αλλάξει κιόλας. Πιστεύω ότι είναι και η κουλτούρα των Ελλήνων που είναι λίγο περίεργη σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι οι ξένοι είναι λίγο πιο business. Δηλαδή δεν τα βλέπουν πολύ συναισθηματικά τα πράγματα. Σου λέει είναι δουλειά, είμαστε φίλοι εμείς οι δύο, αλλά στην πραγματικότητα είναι δουλειά, δεν έχει κάτι άλλο. Οι Έλληνες είναι μου είπες και αυτό, μου είπες και εκείνο και όχι και το άλλο και πάμε να το δούμε και έτσι και έτσι και το γυρίζουν δηλαδή και σε πράγματα που πολλές φορές δεν σχετίζονται με την αρχή. Θα σου πω ότι έχω παρατηρήσει. Να, για πες. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, έχω μία. Βλέπω live μικρή κουβέντα. Έχω μία θεωρία την οποία τη λέω πολύ συχνά τελευταία ότι αυτό όντως το έχουν οι Έλληνες και θεωρώ ότι έχει να κάνει με το επιχειρηματικό background που έχουμε. Γιατί κατά βάση οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Επιχειρηματικά ήταν έμποροι. Ναι, δεν δίνανε υπηρεσίες. Και είναι και ο λόγος που βλέπεις εδώ, μιλάς με ένα πελάτη και σου λέει πώς θα πάρει αυτό το project. Είναι δύσκολο σε πελάτες να καταλάβουν ότι αυτό ξέρεις τι, είναι κάτι το οποίο θα πάρει καιρό. Ναι, θα πάρει καιρό, θα πάρει κάμποσο καιρό. Δεν μπορώ να σου πω σχεδόν από την αρχή θα σου παρέχω μια υπηρεσία. Θα αντιμετωπίσουν λες και αγοράζουν. Και θα δούμε. Και νομίζω ότι είναι και. Τώρα εντάξει, δεν είναι θεωρία συνωμοσία. Είμαστε επηρεασμένοι από την Ανατολή που είναι πιο πολύ. Ναι, ναι, αυτό είναι αρκετά αραβικό ρε παιδί μου. Εσύ που είσαι μαύρος. Εγώ ναι, εγώ είμαι σίγουρα. Μαύρος, σκούρος. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα φίλο, το Θανάση βασικά, ο οποίος πήρε και έκανε τεστ DNA και σου βγάζει από ποιους λαούς είσαι. Και θέλω το ξέρω, το έχεις και σε εφαρμογή, ρε φίλε. Θέλω να το κάνω. Ρε, άκου τι έκανε. Έκανε και αυτόματα έκανε μάτς και του πήσε αδερφός με αυτόν και με αυτόν. Ναι. Αν δεν έχουν κάνει αδερφή του. Ναι, πήραν ένα οικογενειακό τέτοιο. Σου βρίσκει και συγγενείς, φίλε, που δεν είχες. Το έχει κάνει η αδερφή της γυναίκας μου. Ναι, το έχει κάνει. Ρε, και φίλε... βρήκε συγγενείς, ας πούμε, που έχει να κάνει το DNA που δεν τους ήξερε τέλος πάντων. Και λέει συγγενείς μάλλον με αυτόν και με αυτόν. Ρε, θέλω να το κάνω. Θέλω να το κάνω, αλλά είναι ακριβό, ρε. Δεν θέλω τώρα να δώσω τα λεφτά. Εγώ σκέφτομαι πολύ το να δεν θέλω κάποιος να έχει το DNA μου για σκοπούς που δεν σχετίζονται με αυτό που. Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και αυτό θέμα, αλλά θα είναι σε επόμενο επεισόδιο. Θα το θίξουμε όλο το πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε το DNA σου εδώ πέρα. Εντάξει. Όχι, δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρεις. Σε λίγο όδο σκοπό. Κοίταξε, προφανώς θα ωφεληθεί με κάποιο τρόπο. Αυτό που θα το έχει, γιατί κάνουν μελέτες γύρω από αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λόγους που δεν θα το έχει. Αυτό θα μπορούσε να είναι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι ανώνυμο. Εσύ να έχει ένα ID. Να μην ξέρει κανένα που δεν είναι, πια δεν υπάρχει κάτι ανώνυμο. Ζούμε σε μια εποχή που το ανώνυμο είναι. Εννοείται, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και καλά, να αγοράσει, σου λέει. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει. Να αγοράσει και αυτό, να πάρει ένα. Είσαι αδερφός με αυτό το UUID. Κοίταξε, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να πάρω εγώ το σάλιο σου και να το στείλω σαν Δημήτρης και να πάρει το δικό μου και να το στείλει σαν. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να αγοράσει 10 πακέτα τα οποία θα έχουν ένα barcode πάνω. Και σε αυτό θα στείλει το σάλιο δεν είναι ανώνυμο.
αυτή τη στιγμή. Όχι, όντως δεν, δεν είναι, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι. Άρα, τύπου να παίρνω εγώ να έχω ένα μπάρκο. Ωραίο θα ήταν αυτό βασικά. Ναι. Να έχω ένα μπάρκο. Ξεκινάμε εταιρεία αύριο. Ανώνυμο DNA. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από DNA, οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο πιο. Εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ. Πρέπει να βρούμε έναν γιατρό, να ξέρει. Κάποιον βιολόγο, δεν ξέρω. Είμαστε μηχανικοί, τα κάνουμε όλα εμείς. Δεν έχει τα κάνουμε όλα, δεν χρειάζεται άλλε υπηρεσίε. Και θα γίνει και φοβερό τόρμα τη εταιρεία, αλλά εγώ μου το χαλά, γιατί με λένε πάρη, ξεκινάει από πι, εσύ D, από το DNA, είσαι Αντώνης, είναι το Α. Σε λένε Νάρι. Ναι, εντάξει. Τι δεν το λένε, Άρπ. Όχι. Όχι, αλλά άμα με λέγανε Ντίνο, ρε παιδί μου, εμένα, θα έβγαινε DNA. Το όνομα της εταιρείας. Κατάλαβες. Σοβαρευτείτε. Μπορείς να αλλάξεις όνομα όμως τώρα. Λέω, ωραία, το κανονίζω αύριο. Πάω στο ΚΕΠ να γίνει. Γεια σου, Νίκο. Αν και νομίζω ότι το μικρό δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Εντάξει, Νίκο. Τα πάντα μπορείς να τα αλλάξεις. Έχω τσουμπολιό γιατί εγώ πήρα όνομα πέρυσι το καλοκαίρι, αν πας καλά. Το ξέρεις αυτό. Ναι, αφού μου το δείχνει. Και γελάγαμε κιόλας γιατί μου φάνηκε εξωφρενικό να έχει φτάσει την ηλικία για να μην έχει. Λες να έχει γλιτώσει το στρατό εντελώς. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όποτε κάτι συμφέρει εσένα, υπάρχει πάντα λύση για το κράτος. Όταν κάτι δεν συμφέρει εσένα, δεν υπάρχει λύση. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Πόσα meetings έχεις ακόμα σήμερα? Όχι, εντάξει, ευτυχώς είναι Παρασκευή, έχουν τελειώσει τα meetings ακόμα. Δεν έχουν κάτι άλλο. Έχουν τελειώσει, έκανε μόνο 18 σήμερα. Κοίτα, αναγκαστικά πρέπει να μιλήσεις και με ανθρώπους. Θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο το πόσο κώδικα γράφεις πρέπει να μειώνεται. Κοίτα, η πραγματικότητα, τουλάχιστον για μένα αυτή τη στιγμή, δυσκολεύομαι πολύ να αφήσεις το κομμάτι του κώδικα και να κάνεις το step ναι. που χρειάζεται. Εγώ δεν θα το άφηνα, στο έχω πει. Ναι, αλλά σε κάποιο, ξέρεις τι γίνεται, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε γύρω στα 50 άτομα. Ναι. Εντάξει, στο κομμάτι του engineering και βάλα και το QA μες. Καταλαβαίνεις ότι στα 50 άτομα αυτή τη στιγμή, αν γίνουμε 100 ή 150 κάποια στιγμή, είναι αδύνατο να γράψεις κώδικα. Δηλαδή και να ήθελα να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή, θα έγραφα κώδικα μόνο για κάποιο demo, για ένα proof of concept. Όχι, έστω αυτό. Δεν χρειάζεται να γράψεις critical κώδικα, αλλά για μένα είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να γράψεις critical κώδικα. Ναι, όχι, μαζί με τον Αντώνη δεν πρέπει να γράψεις critical κώδικα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να έχεις μια γλώσσα επικοινωνία. Ναι, δεν πρόσεξε. Critical κώδικα δεν θα έγραφα ποτέ σε αυτό το state, γιατί έχω μείνει πίσω. Δηλαδή το τελευταίο 6-8 μήνες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι άμα κάποιο χρειάζεται να διορθώσει ένα bug σε αυτό και για κάποιο λόγο. Ο μόνος που είναι κοντά στον κώδικα αυτό είναι ότι τον έχεις γράψει εσύ, είσαι εσύ. Ναι, δεν έχεις διαθεσιμότητα που έχει κάποιος άλλος ο οποίος είναι εκεί. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια τριβή για να υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Εντάξει, το γράφω λίγο περισσότερο, γράφω κώδικα στο σπίτι μου. Μετά θα γίνεις από αυτούς που θα λένε έχω γράψει και εγώ κώδικα όμως. Κατάλαβες. Αυτό είναι που δεν πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι εύκολο. Όντως δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιπτώσεις που κάνουμε demos ή proof of concept για integrations κτλ. Μπορεί να ασχοληθώ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι τόσες πολλές δουλειές γύρω-γύρω που είναι εξυπηρετικά αδύνατο. Το proof of concept είναι καλό ίσως για ένα manager να το πιάνει. Μα είναι το πιο ωραίο. Πας, κάνεις αυτό το παιχνίδι, χαίρεσαι με αυτό που βλέπεις και μετά το πετάς όλο. Κάνω! Φτιάξε αυτό για παραγωγή. Φας και εσύ έχεις κάνει μια μπούρδα, έτσι. Εκεί όμως πρέπει να τους δίνεις το ελεύθερο να το κάνουν scrap εντελώς. Και να κάνει αυτό. Όχι, έχω ακούσει για εταιρείες που δεν είναι. Που κάνει κάποιος manager το proof of concept. Κάνει ένα κώδικα αυτού του κόλλου και μετά οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να το παντρευτούν. Σε εμάς, σε κάποιες περιπτώσεις που κάνω το proof of concept, συνήθως τους λέω πάρτε, απλά έχουμε κάνει και δουλεύει αυτό, αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο high level κάνετε ό,τι νομίζετε. Σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το κάνεις σωστά. Το σωστό είναι πας, κάνεις proof of concept δύο μέρες, είναι χάλια, ντρέπεσαι εσύ ο ίδιος και ο Θεός ο ίδιος με αυτό που έχεις κάνει. Τους το πετάς, τους λες πάρτε το και μετά από δύο μέρες λες μα καλά, εμένα δύο μέρες μου πήρες. Γιατί δεν έχετε κάνει μόνο. Ξέρεις τι άλλο μπορεί να κάνεις. Μπορείς. Άμα κάνεις ένα code review κάθε κάμποσο, αυτά το παίζεις να προτείνεις να τα κάνεις ένα δεύτερο commit. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω εγώ. Ξέρεις τι γίνεται. Πρόσεξε, έχω cases που ακούω τουλάχιστον από γνωστούς και φίλους όπου μπορούν να το κάνουν αυτό. Να κάνουν code reviews και να δίνουν input και στους developers. Σε εμάς, επειδή μεγαλώνουμε που έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε τόσες ελλείψεις σε πάρα πολλά πράγματα που. Δηλαδή και να ήθελα να γράφω κώδικα πρέπει να κάνω focus σε πράγματα από διαδικασίες, από το να γράψεις handbooks, από το να... Δεν τα γράφουν οι developers αυτά. Οι developers δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Okay. Και τι εννοώ, όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ομάδας που είναι junior, οι junior δεν έχουν εμπειρία. Και δεν μπορείς να περιμένεις και να μην εμπειρία. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν στην ουσία ξεκινήσει από junior και έχουν αποκτήσει κάποιο level στην εταιρεία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουν άλλες εικόνες. Δηλαδή η εικόνα του προγραμματισμού είναι η εταιρεία για αυτούς. Ό,τι μάθανε από την εταιρεία τώρα το έχουν μάθει σωστά. Το έχουν μάθει λάθος. Έχουν μάθει όλη την πληροφορία που θα έπρεπε.
είναι κάτι. Έχει πολύ σημασία αυτό που λες, γιατί είναι μειοπική μετά η προσέγγιση. Ναι, μα είναι. Μα είναι... γι' αυτό και. Παροπηδική βασικά. Σωστά, μα γι' αυτό και πολλές φορές τους κυνηγάω να πηγαίνουν. Ποια λέξη βρίσκεις, φίλε. Γι' αυτό και πολλές φορές τους κυνηγάω να πηγαίνουν σε συνέδρια. Γιατί ξέρεις, στο συνέδριο, ακόμα και αν δεν πας και δεν μιλήσεις με κανέναν, βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι. Αρχίζει και παίρνει μια αίσθηση του τι γίνεται. Είναι καλό να παίρνει μυρωδιά, ρε παιδί μου, τι γίνεται γύρω σου. Ναι. Λέει, ακόμα και σου λέω, τους λέω να πηγαίνουν σε συνέδρια που μπορεί εγώ, ας πούμε, που έχω πάει στο παρελθόν να μην μ' αρέσει σε συνέδρια. Αλλά του λέω πηγαίνετε μόνο και μόνο για την εμπειρία. Mm. Δεν είναι ένα κάτι θα πάρει από αυτό το πράγμα. Ρε γαμώ, το εννοώ τα αντίσαρα, τα συνέδρια σε προηγούμενο επεισόδιο. Μου έχει λείψει να πάω, λέγα το χαβαλέω, όχι για το σοβαρό. Δεν ξέρω. Τώρα εγώ... κοιτάζω, δεν θέλω να πάω κάπου, αλλά όχι για να γίνω καλύτερο προγραμματιστή, δεν με νοιάζει κιόλα, αλλά. Θέλω λίγο να πάω να, ναι, να μιλήσουμε κανένα. Εγώ δεν έχω πάει σε πολλά, η αλήθεια είναι, συνέδρια. Αλλά όσα, από όσα έχω πάει σε πολύ λίγα, πήρα κάτι. Δεν είναι ότι παίρνεις μόνο τεχνικό, δηλαδή νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι παίρνεις λίγο μια εμπειρία του τι γίνεται εκεί έξω. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, 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 ναι. Λέγαμε να πάμε ντόκερ με τον Αντώνη φέτος να μας πουλήσει ενεργά. Μας είπε, είπες και για Foscon, Fosdem και δεν πήγαμε. Ναι, το πάω αυτή την ψινότητα κανένα. Λέω τα κάνα και η Λάδο να πάω τώρα, όχι φω. Δεν με έκανα να έχει παιδί μου. Εδώ πέρα πηγαίνει η μεγάλη γυναίκα, παιδιά, σκυλιά. Όχι, μισταξί. Πάμε εκδρομή. Καλά, εντάξει, έχει ένα επικό GoFreCon τώρα το οποίο είναι στη Disneyland στο Ορλάντο και το ζαχαρώνω φουλ. Είσαι για GoFreCon. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα δω. Κάτι θα βρούμε. Εγώ θέλω να πάμε κάπου παρέα και να πάρουμε και το Μάριο. Ναι, μένει. Τέλεια. Και να πάμε και κάμπεκ το καλοκαίρι. Θε. Μόνο άντρε. Μόνο άντρε. Με τον καλυμπέ το κάναμε φέτο. Ναι, και τον χρόνο θα έρθει και εσύ και ο Μάριος. Εννοείται, εννοείται. Φέτος δηλαδή. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει περάσει η ώρα. Και εγώ νομίζω ότι. Αλλά επειδή, συγγνώμη, θα μας κάνει μια μαντεψιά πόση ώρα μιλάμε. Α, μαντεψιά, ναι. Πόση ώρα μιλάμε. Κοιτάω περίπου. Πρέπει να είναι. Ωραία, τότε λοιπόν θα σου κάνουμε το κλασικό τεστ. Μια βες. Πού μας βλέπει ο κόσμος, εκτός από YouTube, που άλλο μπορεί να μας βρει, να μας ακούσει μάλλον. Spotify. Σωστό. Στη Apple Music, Apple Podcast, περίπου κοντά είναι. Okay. Έχει Google Podcast. Έχει. Τα βρήκε όλα. Είσαι πολύ δυνατός. Μπράβο, Δημήτρη. Είσαι δυνατός. Τέλειο. Περνάς το τεστ. Θα κερδίσεις ένα παπάκι μετά. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το επεισόδιο γιατί ήταν τελείως αυθόρμητο. Όχι, ήταν. Ναι, ήταν αρκετά. Και εγώ να σου πω γενικά δεν μ' αρέσει να βγαίνω έτσι σε κάμερα. Τώρα όμως θα γίνεις φίρμα, φίλε. Εδώ θα βγαίνεις συνέχεια. Έπρεπε να βγει ο Δημήτρης και να είναι γυρισμένος με την πλάτη. Να το αλλάξουμε τη φορά. Ναι, την άλλη φορά με μηχάνημα εδώ και κουκούλα, να μην φαίνεται. Τώρα όμως το πες ότι θα ξέρουν οι άλλοι, έτσι εσύ πάλι. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα κάθομαι έτσι χαμηλά και θα φοράω κουκούλα. Θα βγάλουμε ένα κουκλοθέατρο να μιλάει εδώ πάνω. Τέλεια. Anyway. Οπότε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία σήμερα. Φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Εμείς που μας θύμισες με την παρουσία σου. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε.